υπεγράφει η σύμβαση για το έργο «Βελτίωση ανακατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας». Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου που αφορά την βελτίωση και την αποκατάσταση των παιδικών χαρών είναι προϋπολογισμού 382.000 ευρώ και υπογράφει από τον Δήμαρχο Εορδαίας Παναγιώτη Πλακετά και τον εκπρόσωπο της ανάδοχης εταιρείας. Πρόκειται για τη βελτίωση και ανακατασκευή των παιδικών χαρών που βρίσκονται στην πόλη της Τολεμαΐδας, δύο παιδικές χαρές στο Παλιό Πάρκο, η παιδική χαρά της Κεντρικής Πλατείας, δύο παιδικές χαρές στη Λαϊκή Αγορά, μία στην Πλατεία Χριστίδη και από μία στις οδούς Γράμμου και Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου καθώς και Πάρκου Μελανοφρίδη. Το συνολικό έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες και χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη ΣΑΤΑ. Είμαι σήμερα με την ανάδοχο εταιρεία που προέκυψε μετά από διαγωνισμό τη συντήρηση των πρώτων 8 παιδικών χαρών της πόλης της Τολεμαΐδας και συγκεκριμένα δύο παιδικές χαρές στο Παλιό Πάρκο, μία στην Κεντρική Πλατεία, δύο στην Λαϊκή Αγορά, μία στο Πάρκο Χριστίδη, μία στη Συμβολή των Οδών Γράμμου και Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου και μία στο Πάρκο Μελανοφρίδη. Το συνολικό έργο αφορά 8 παιδικές χαρές λοιπόν, είναι προϋπολογισμού 382.000 ευρώ, μετά την έκπτωση με ποσό σύμβασης φτάνουμε στις 214 περίπου χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Και η φιλοδοξία μας είναι να υπάρξει η υλοποίησή του το ταχύτερο δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον κύριο Φουρκιώτη, αλλά και την προηγούμενη δημοτική αρχή για την προεργασία την οποία έκανε για το συγκεκριμένο έργο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την ανάδοχο εταιρεία και τον εκπρόσωπό της που είναι σήμερα εδώ για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Και τουλάχιστον από πλευράς του Δήμου να δεσμευτώ και να δηλώσω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση και για τις υπόλοιπες παιδικές χαρές να προχωρήσουμε στην ανάλογη ενέργεια, δηλαδή την υπογραφή συμβάσεων, αφού όμως τελειώσει η προεργασία που χρειάζεται τόσο για την πόλη της Τολεμαΐδας, όσο και για τις παιδικές χαρές οι οποίες βρίσκονται στις κοινότητες του Δήμου Εορδαίας. Να ευχηθώ και πάλι το έργο να ολοκληρωθεί σύντομα και να δώσω συγχαρητήρια στον ανάδοχο για την λήψη της συγκεκριμένης εργασίας και να παρακαλέσω για την όσο δίνεται πιο ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών.